Με ξυλοδαρμούς και απειλές φέρεται να υποχρέωνε τη 14χρονη μαθήτρια να μην αποκαλύψει την ασέλγεια σε βάρος της ο αστυνομικός και προπονητής της. Ο κατηγορούμενος αναμένεται αύριο να απολογηθεί στον ανακριτή. Οι γονείς της ανήλικης μίλησαν στον Μανώλη Ασαριώτη. Η αλλαγή στη συμπεριφορά της 14χρονης και η άρνησή της να πάει για προπόνηση κίνησε τις υποψίες της μητέρας, η οποία αποφάσισε να δει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του παιδιού και εκεί ανακάλυψε τις συνομιλίες της με τον 53χρονο αστυνομικό και προπονητή της. Εγώ είδα ένα μήνυμα στο κινητό της, γιατί έχω τους λογαριασμούς της. Τον τελευταίο καιρό δεν ήθελε να πάει. Και τη ρωτούσα συνέχεια γιατί, αλλά μου έλεγε δικαιολογίες. Αλλά όταν είδα το μήνυμα στο κινητό της, απευθύνθηκα μέσα στην ασφάλεια και ξεκίνησε όλο. Οι γονείς της μαθήτριας είχαν εμπιστοσύνη στο 53χρονο, καθώς δεν μπορούσαν να φανταστούν πως ένας αστυνομικός θα έκανε κακό στο παιδί τους. Τώρα φοβούνται ότι μπορεί και άλλα παιδιά να έχουν πέσει θύματα του. Τα παιδιά, προσοχή. Εμείς την είχαμε τέτοια εμπιστοσύνη των αδερφών. Τι να σου πω, σαν αστυνομικό τον είχαμε δηλαδή ότι είναι εντάξει. Είχε δύο ομάδες, το ανδρικό ποδόσφαιρο και το βολέι. Είχαμε το γιο μας, το ανδρικό. Μας είχε στείλει μήνυμα ένα μεγάλο ευχαριστώ που τον εμπιστευτήκαμε τα παιδιά και να τι μας έκανε. Και λόγω του επαγγέλματός του ως αστυνομικός εννοείται. Τον είχα εμπιστευτεί το παιδί μου. Και όχι μόνο εγώ, πιστεύω, όλες οι μητέρες εκεί. Αφού όλοι έχουν πέσει τα σύννεφο. Όταν το κάνει μία φορά, δεν νομίζω τέτοιοι άνθρωποι. Καλά άνθρωπος δεν είναι, κτίνος είναι. Γιατί να μην το έχει ξανακάνει. Για περισσότερους από 6 μήνες, η 14χρονη, σύμφωνα με τη δικογραφία, υπέκυπτε στις σεξουαλικές ορμές του προπονητή της. Όπως καταγγέλει ο πατέρας στον Αντένα, τη χτυπούσε και την απειλούσε για να μην μιλήσει. Τη μέρα που έκανε τον βιασμό, τη χτύπησε, την έδερε και έδεσε γέρο στην πλάτη πίσω. Και μια φορά πάλι με το Facebook, το ψεύτικο που έκανε αυτό, την έβαλε να κάνει βιντεοκάμερα. Και η κόρη μου η μικρή δεν το έκανε και μόλις πήγε η προπόνηση, τη χτύπησε μετά. Γιατί δεν έχει την κάμερα. Πριν από περίπου 20 μέρες την οδήγησε σε απομονωμένη και σκοτεινή τοποθεσία. Τη ζήτησε να κατέβει από το αυτοκίνητο και με απότομη κίνηση την έστρεψε με τρόπο ώστε να έχει την πλάτη της στον 53χρονο. Στη συνέχεια της κατέβασε το σορτσάκι και το ισόρουχο. Σε εκείνο το σημείο η 14χρονη περιέγραψε σε αστυνομικούς και ψυχολόγους το βιασμό της, αλλά και ότι μόλις επέστρεψε στο σπίτι, πέταξε στα σκουπίδια το ισόρουχό της, το οποίο είχε ίχνη αίματος. Ο 53χρονος ήδη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα από την Ελλάς και αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Ψυχολογική υποστήριξη δέχεται η ανήλικη μετά την αποκάλυψη των εφιαλτικών στιγμών που έχει ζήσει από την αρχή του χρόνου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη Ασαριώτη που έχει πληροφορίες για τα όσα περνάει η μικρή. Για περισσότερες από 2 ώρες σήμερα, νωρίς το μεσημέρι, ψυχολόγος της αστυνομίας ήταν στο σπίτι της οικογένειας, μιλούσε με τη 14χρονη μαθήτρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αντένα, το παιδί είναι σε πάρα πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι ιδιαίτερα λιγομίλητο, ακόμα και στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της. Χρειάζεται βοήθεια, όπως μας λένε, προκειμένου να καταφέρει να διαχειριστεί τα όσα έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες. Οι γονείς της μαθήτριας με κάθε ευκαιρία ευχαριστούν τα στελέχη της ασφάλειας που από το πρώτο δευτερόλεπτο, όπως μας είπαν, τους άκουσαν με μεγάλη προσοχή και προχώρησαν την έρευνα. Ο 53χρονος υπηρετούσε στο προαναχωρησιακό κέντρο καταγραφής προσφύγων και μεταναστών του νησιού στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε προχωρήσει σε παρόμοιες πράξεις και σε βάρος άλλων ανηλίκων. Υπάρχουν αξιωματικοί στην ελληνική αστυνομία που θεωρούν δεδομένο ότι η εισαγγελία θα δώσει την άδεια δημοσιοποίησης των στοιχείων του και της φωτογραφίας του, ενώ μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε και τι θα προκύψει από τη διερεύνηση σε τηλέφωνα, τάμπλετ, υπολογιστές, σε ψηφιακούς δίσκους που βρέθηκαν στην κατοχή του, γιατί φοβούνται πολύ ότι δεν είναι το μόνο θύμα του η 14χρονη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον συνδικαλιστή αστυνομικό, τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα. Καλησπέρα, κύριε Μπαλάσκα. Καλησπέρα σας. Είναι σοκαριστικά όλα αυτά. Και αυτά που άκουσα από τον κύριο Σταβιώτη και αυτά που συμβαίνουν. Είναι και ένα εύλογο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Αν δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα το τελευταίο επτάμηνο, γιατί σύμφωνα με τους γονείς της, ο αστυνομικός είχε εκμεταλλευτεί την ιδιότητά του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και να μεταφέρει και τη συγκεκριμένη μαθήτρια και άλλες αθλήτριες. Ναι, είχε μια άθλια συμπεριφορά, κακουργηματική συμπεριφορά. Όλα αυτά που έκανε ήταν ιδιαίτερες κακουργηματικές πράξεις. Ξέρετε. Εμείς είμαστε 57.000 άνθρωποι, 57.000 οικογενειάρχες. Έχουμε παιδιά. Τι μπορώ να πω σε αυτή την περίπτωση? Πόσα χρόνια υπηρετούσε στο σώμα? Υπηρετούσε πάνω από 20 χρόνια. Ήταν παλιός αστυνομικός, δεν ήταν νέος αστυνομικός. Έτσι ούτως ώστε να μπορούσαμε να του δώσουμε έστω και την παραμικρή δικαιολογία. Αν και παραμικρή δικαιολογία
για τέτοιες ιδιαίτερες κακουργηματικές πράξεις ανήλικα δεν μπορούν να υπάρξουν, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς δεν υπάρχουν δικαιολογίες, αλλά όλο αυτό το διάστημα, κύριε Μπαλάσκα, δεν υπήρχε τίποτα εναντίον του, δεν είχε παρατηρηθεί κάτι μεμπτό στη συμπεριφορά του. Αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι έκανε, το έκανε πάρα πολύ ιδιαίτερα και πάρα πολύ ήσυχα και πονηρά. Όλη η κακουργηματική του δράση στηριζόταν σε ένα ιδιαίτερο πάθος του, το οποίο είχε μια παρήγαγε μια εγκληματογόνο δράση. Καταλαβαίνετε ότι το να παραπλανείς και να βιάζεις ανήλικα παιδιά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ αρρωστημένο. Δεν είχε δείξει ποτέ ψήγματα παραβατικότητας όσον αφορά το πειθαρχικό δίκαιο στην υπηρεσία του. Δεν ήταν παραβατικός, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και στις ομάδες και στην κοινωνία του νησιού, αλλά και στην υπηρεσία του, αλλά όμως κάτω, κρυφά, έκρυβε έναν άλλον άνθρωπο, ένα άλλο προφίλ, έναν κακουργό. Αυτό φάνηκε, αυτό έρχεται στο φως, βέβαια, κατόπιν εορτής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν στο κέντρο που υπηρετούσε για τη φύλαξη των προσφυγόπουλων ερχόταν σε επαφή με μικρά παιδιά εκεί. Υπάρχουν καταγγελίες. Βεβαίως, καταγγελίες δεν έχουμε. Ξέρετε όμως ότι με εντολή του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας άμεσα και του Υπουργείου έχει πάει κλιμάκιο κάτω και κάνει συνεχείς έρευνες. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται έρευνες εάν είχε εξαπλωθεί η εγκληματική του ή κακουργηματική του δράση. Άρα υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να είχε παρενοχλήσει και προσφυγόπουλα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Σας λέω ότι γίνεται μια γενικότερη έρευνα γιατί και η θέση η οποία υπηρετούσε ήταν θέση ευθύνης. Και βεβαίως έχει να κάνει και με προσφυγόπουλα, έχει να κάνει και με μικρά παιδιά. Έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι κατά βάση και κατ' ουσίαν είναι αδύνατοι και αδύναμοι. Πριν κλείσουμε, θα δημοσιοποιήσετε τις φωτογραφίες και τα στοιχεία του κύριε Μπαλάσκα μετά από εισαγγελική άδεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα όταν θα προχωρήσει λίγο η έρευνα για να δούμε τι γίνεται. Πέραν τούτου έχει ενημερωθεί η εισαγγελία. Περιμένουμε να τον πάμε στον εισαγγελέα. Έχει συλληφθεί όπως πολύ καλά ξέρετε. Και αν θα το δώσει στη δημοσιότητα το πρόσωπό του η εισαγγελέα, θα δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε.